εφόλις της ύλη. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ασχολείται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ραδιοφωνικές παρεμβάσεις εφόλις της ύλη από τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκριτήου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα ακτουάριο του οικομενικού μας Πατριαρχείου Κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα Μηνύματα ελπίδας εφόλης της ύλη. Αγαπητοί ακροατές χαίρετε Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα εφόλης της ύλη με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Επιμενάρχου μας κυρίου Ανθήμου και την αγάπη όλων σας, προσεγγίζοντας και πάλι ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα, σημαντικό και επίκαιρο θέμα, το οποίο σχετίζεται με το θεσμό της οικογένειας και μάλιστα της σημερινή οικογένειας, της οικογένειας του 2017 που έχει ως τίτλο «Η βία και η κακοποίηση στην εποχή μας» ο ρόλος της οικογένειας. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι η επιλογή του θέματός μας έγινε με βάση τη σημερινή μας μέρα. Η 19η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού. Τα παιδιά πολλές φορές κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ή από άτομα που γνωρίζουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Η κακοποίηση από αγνώστους είναι σπάνια. Υπολογίζεται από στατιστικά στοιχεία ότι περίπου 500 εκατομμύρια μέχρι και 1,5 δισεκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα βίας κάθε χρόνο. Ακούσατε ένας τρομακτικά υψηλός αριθμός. Η βία στην οικογένεια ή η οικογενειακή βία ή και αφέατη βία όπως άλλος ονομάζεται είναι η βία που εκτιλήσεται μέσα στο σπίτι η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα για πολλές γυναίκες κυρίως αλλά και για τα παιδιά της οικογένειας. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 275 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο βιώνουν τη βία μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Η κακοποίηση γυναικών είναι συχνότερη στις ηλικίε από 15 έως 54 ετών και παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Δηλαδή με αυτό εννοούμε ότι παρατηρείται και στις πλούσιες και στις φτωχές οικογένειες. Ας έρθουμε να δούμε τι συμβαίνει και σε εμάς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα από διάφορες καταγραφές η οικογενειακή βία που αναφέρεται στις γυναίκες ανέρχεται σε ποστό περίπου 6% των γυναικών οι οποίες ομολογούν πως έχουν υποστεί κάποιο είδους κακοποίηση. Το ποσοστό αυτό φαίνεται ως μη αληθές συγκρινόμενο με εκείνο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης... μία στις πέντε γυναίκες υφίσταται στη διάρκεια της ζωής της... διαιότητες οι οποίες ασκούνται από το σύζυγο ή το σύντροφό της. Θέλω να πιστεύω αυτό το 6% ότι προφανώς δεν οφείλεται σε, στην ομολογία... δεν ομολογούν όλες οι γυναίκες τη βία. Όμως θα ήθελα να πω και το εξής... βία μέσα στην οικογένεια ανεξάρτητα από τη μορφή της και από ποιον την εκπέμπει, σημαίνει διαταραχή της οικογένεια, η οποία είναι αποδεκτό ότι η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας. Είναι η βάση από την οποία εξαρτάται η ποιότητα, η στερεότητα και το μέλλον της κοινωνίας. Αν το κύτταρο είναι υγιές, αν η βάση είναι στέρεα, τότε χωρίς αμφιβολία και η κοινωνία θα είναι υγιής, η αντοχή της θα είναι μεγάλη και το μέλλον της θα είναι βέβαιο. Αγαπητοί μακροατές, σημερινός καλεσμένος μας είναι ο ψυχολόγος κύριος Ευστράτιος Βραχιόλιας, ένας εξαίρετος, συνεπέστος και βιενής συντοπίτη μας με υψηλό επίπεδο γνώσεων στον τομέα της ψυχολογίας. Ε, Πρωτού αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το βιογραφικό του. Ο κύριος Βραχιόλιας σπούδασε ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και να πω ακόμη ότι είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην κοινωνική ψυχολογία και ψυχιατρική παιδιών και ενηλίκων έναν τίτλο τον οποίο πήρε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει εξειδικευτεί στη συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης στο Πανεπιστήμιο του Σαντιέγω στην Καλιφόρνια και στο ΚΕΘΕΑ. Έχει εκπαιδευτεί στην οικογενειακή και συστηματική θεραπεία. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης σε πολλές εταιρείες κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχιακής υγείας σε κινητές μονάδες. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να σας πω. Εκείνο όμως στο οποίο θέλω να παραμείνω και να σας αναφέρω είναι ότι από τον Αύγουστο του 2012 είναι επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στον νομό Εύρου. Συντονίζει ομάδες γονέων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητών. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι και συνεργάτης του ραδιοφωνικού μας σταθμού με μια εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο «Λόγια ψυχής». Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μια πλουσιότατη, θα τη χαρακτήριζα, συμμετοχή και δράση στα κοινωνικά θέματα και το συγχαίρω ιδιαίτερα γι' αυτό. Αγαπητέ κύριε Βραχιόλια, σας καλωσορίζουμε στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Εφόλης της Ήλης και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης του σταθμού μας. Ελπίζουμε ο λόγος σας και οι επιστημονικές σας γνώσεις να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον το τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα σχετικά με τη βία και την κακοποίηση στην εποχή μας αλλά και τον ρόλο της οικογένειας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά είναι μεγάλη τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί σας έναν άνθρωπο εγνωσμένου κύρους και μεγάλης προσφοράς στον τόπο μου ε, σας μιλώ και σαν κάτοικος αυτού του τόπου εδώ της Θράκης και του Εύρου να πω ότι εντυπωσιάζομαι από τη ζωντάνια σας και τη δημιουργικότητά σας και από το πανέμορφο κλίμα και ζεστό κλίμα που δημιουργείται εδώ στο Ράδιο Ελπίδα ανάμεσα σε εσά και τους συνεργάτες σας και πραγματικά βλέπω ότι η εκπομπή σας είναι μια εκπομπή που πραγματικά έχει να δώσει πολλά πράγματα στον κόσμο. Μια ακόμη δηλαδή προσφορά του καθηγητή του κυρίου Γιώργου Μπουγιούκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε με αυτά που λέτε. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι σε έναν αγώνα. Είναι ένας αγώνας τον οποίο πρέπει να κάνουμε για το καλό του τόπου μας. Έχουμε υποχρέωση, αγαπητέ κύριε Βραχιόλια, να το κάνουμε αυτό. Συμφωνώ. Κύριε Βραχιόλια, θα ήθελα να αρχίσω με μια πολύ βασική ερώτηση για όλους μας. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι η βία. Με απλά λόγια. Τι είναι η κακοποίηση. Και θα ήθελα από την αρχή της συζήτησης μας να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά, αν υπάρχει, ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες. Εσείς θα μας το πείτε. Βία και κακοποίηση. Η βία αναφέρεται κυρίως σε πράξεις επιθετικότητας ή κατάχρησης εξουσίας, δεσπόζουσας θέσης, ας πούμε, είτε στην οικογένεια, είτε ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο, με σκοπό την πρόκληση πόνου, είτε σε πρόσωπα κυρίως, είτε σε ζώα, είτε σε άλλες καταστάσεις, σε διάφορους ε, κοινωνικούς χώρους. Μάλιστα. Κυρίως δηλαδή σε περιουσία. Πάντως η βία, όταν μιλάμε για βία, μιλάμε για πράξεις επιθετικότητας με σκοπό την πρόκληση πόνου. Και η κακοποίηση έχει μια μικρή διαφορά από τη βία. Όταν μιλάμε για κακοποίηση, μιλάμε για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας. Έχει δηλαδή μια διάσταση επανάληψης Αχα, αυτή μάλιστα. η επιθετική μάλιστα. πράξη. Μάλιστα. Και φυσικά μιλάμε για διάφορες μορφές, ψυχολογική, σωματική, παραμέληση, έκθεση κίνδυνο. Υπάρχουν χιλιάδες μορφές βίας και κακοποίησης, δυστυχώς, σαν αντανάκλαση και σαν καθρέφτισμα της ποιότητας των σχέσεών μας σε αυτή την κοινωνία που εμείς οι μεγάλοι φτιάχνουμε για να παραδώσουμε αύριο στα παιδιά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ήταν όλα κατανοητά όσα μας είπατε και πιστεύω να είναι κατανοητά και στους ακροατές μας. Τα είπατε τόσο απλά και όμορφα. Ε, ωραία, ήθελα μία που μιλάμε τώρα, μιλήσαμε για τη βία και μείναμε λίγο σε αυτό. Υπάρχουν άλλες πιο αθέατες μορφές βίας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή και την ευκαιρία. Και που ευχαριστώ. διαδραματίζονται. Βεβαίως, Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτές και κυρίως εμένα σαν στέλεχος πρόληψης το λέω αυτό με ενδιαφέρον αυτές που διαδραματίζονται κάθε μέρα. Γιατί αν περάσει η εντύπωση ότι η βία ή η κακοποίηση αφορά κάποιους κακούς ανθρώπους κάπου εκεί έξω και δεν αφορά τον καθένα από εμά και την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, τότε φοβάμαι ότι δεν θα πάρουμε το μήνυμα. Η αθέατη λοιπόν μορφή βία που εγώ θα ήθελα να επισημάνω μέσα από την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε συνομιλώντα μαζί σα, έχει να κάνει με τη βία μέσα στην οικογένεια και όχι απαραίτητα με την α πω έτσι σε εισαγωγικά άγρια μορφή τη, ξυλοδαρμού, σωματική βία και όλα αυτά, αλλά κυρίω με αυτή τη βία που ούτε εμεί οι ίδιοι τη συνειδητοποιούμε, και που έχει να κάνει με τη βία των λέξεων. Θέλω να σας δώσω μια, ένα μικρό απόσπασμα από κάποια λόγια ενός μεγάλου ανθρώπου, σήμερα ενήλικα. Μάλιστα. Τι λέει λοιπόν. Αν θα έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στην φυσική κακομεταχείριση, δηλαδή το ξύλο, και σε αυτή με τα λόγια, θα προτιμούσα το ξύλο χίλιες φορές. Α, με το ξύλο μπορείς να δεις τα σημάδια. Τουλάχιστον έτσι οι άλλοι άνθρωποι ίσως να αισθανθούν μια κάποια συμπόνια για σένα. Με τα λόγια όμως, τρελαίνεσαι. Οι πληγές είναι αόρατες. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Οι πραγματικές μελανιές περνάνε χίλιες φορές νωρίτερα από τις προσβολές και, την, και τον πόνο των λέξεων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε για να βάλουμε το χέρι μας επί των τύπων των ύλων, θα έλεγα. Για ποιο λόγο γιατί ίσως όλοι μας να έχουμε μεγαλώσει σε περιβάλλοντα τα οποία είχαν βία μέσα. Καμιά φορά υπήρχε και μια κοινωνική, ας το πούμε έτσι, ένα κοινωνικό άλοθη ότι αν τα παιδιά δεν φάνε και καμιά ας πούμε δεν μεγαλώνουν ή αν δεν φωνάξεις τα παιδιά δεν θα διαπαιδαγωγηθούν σωστά. Εγώ θέλω με την ευκαιρία αυτή κύριε καθηγητά τη εκπομπή σα να το τονίσω αυτό. Ας μην μιλάμε μόνο για τη βία που κάνουν κάποιοι κακοί άνθρωποι κάπου εκεί έξω, Μάλιστα. αλλά ας δούμε μέσα στα σπίτια μας τι γίνεται, γιατί έχουμε σήμερα και όλα τα δεδομένα και έρευνες μας το λένε αυτό, ότι όλη αυτή η ένταση που μαζεύουμε από αυτόν τον βιασμό, δεν είναι τυχαία η λέξη που χρησιμοποιώ, της ελληνικής κοινωνίας, που δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά είναι και κοινωνικός και ψυχολογικός, από αυτόν τον βιασμό λοιπόν που υφίσταται η σημερινή κοινωνία όλα, τα κατάλοιπά του και όλα τα απόνερα αυτού του βιασμού καταλήγουν μέσα στα σπίτια μας και κυρίως μέσα από εμά τους μεγάλους στις παιδικές ψυχές. Λαμπρά, υπέροχα. Μας τα αναλύετε τόσο απλά πραγματικά εντυπωσιάζομαι και μία τώρα που μιλάμε για αυτή τη βία στην οικογένεια μπορείτε να μας πείτε αυτή η βία στην οικογένεια τι μορφές μπορεί να πάρει Ποιε είναι στην... ναι, οι μορφέ τη, θα έλεγα, Πολλέ μορφέ έχει η βία στην οικογένεια. ήδη είπαμε κάποιε. Για το ξύλο μιλήσαμε πριν. Για τη λεκτική βία μιλήσαμε. Για την ε, ψυχολογική βία που είναι και η λεκτική ένα κομμάτι τη, δηλαδή ο τρόπο που μιλάμε, οι λέξει που χρησιμοποιούμε. Φυσικά μιλάμε και για σεξουαλική κακοποίηση και βία. Και βέβαια μιλάμε για παραμέληση που είναι και αυτή μια μορφή βία και κακοποίησης. Και υπάρχει και κάτι που θα ήθελα να το επισημάνουμε. Έχει τον τίτλο «Το σύνδρομο του αμέτωχου θεατή». Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι γονείς μπορεί να τσακώνονται, μπορεί να υπάρχει βία ανάμεσα στους γονείς, γονείς και αυτό να γίνεται μπροστά στα μάτια των παιδιών. Και τι σημαίνει αυτό το παιδί μπορεί να μην υφίσταται βία. Αλλά οι εικόνες που καταγράφουν, οι κάμερες της ψυχής του, νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι μπορεί να αποτυπώσουν. Βεβαίως. Αυτές είναι οι κυριότερες μορφές βίας. Αλλά είναι, πρέπει να το τονίσουμε ίσως αυτό. Ότι δεν τελειώνει η βία εκεί. Καθώς μεγαλώνουμε δηλαδή στην πορεία της ζωής μας. Παίρνουμε από αυτήν την βία δυστυχώς κομμάτια. Και φωλιάζουν μέσα μας συναισθήματα. Που καμιά φορά πιο μεγάλη πια σε μεγαλύτερη ηλικία... Ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά. Και επειδή μου ζητήσατε και θα ήθελα να το κάνω αυτό, να είμαστε απλοί και παραστατικοί με εικόνες και με ιστορίες, θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία Βεβαίως. για κάποιον άνθρωπο που θα τον ονομάσουμε τυχαία, αν θέλετε, Γιώργο. Ας πούμε. Είναι μια ιστορία που έχει πολλά πραγματικά στοιχεία. Ο Γιώργος λοιπόν είναι 41 ετών και είναι πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας στο χώρο του. Όσοι τον ξέρουν, τον περιγράφουν σαν ένα εξαιρετικό παιδί. Ήρεμος, πράος, προσινής και καλόκαρδος. Αυτή είναι η δημόσια εικόνα του. Στο σπίτι του όμως, ο Γιώργος είναι διαφορετικός. Εκνευρίζεται με το παραμικρό, ξεσπάει εύκολα στα παιδιά του μαλώνει συχνά με τη γυναίκα του για ασήμαντη αφορμή και βρίσκεται συνεχώς σε μια μόνιμη υπερένταση. Δημόσια εικόνα, ιδιωτική εικόνα. Η γυναίκα του, η γυναίκα του Γιώργου, νιώθει μόνη, νιώθει πληγωμένη και κυρίως νιώθει πολύ πικραμένη. Σκέφτεται στα σοβαρά το ενδεχόμενο να χωρίσουν. Ποιος θα ήθελε να κάνει παρέα ή να είναι κοντά σε έναν άνθρωπο που είναι μονίμος σε υπερένταση και σε μια διαρκή ετοιμότητα για καυγά και φασαρία. Την τελευταία φορά λοιπόν που ο Γιώργος ξέσπασε άγρια το θυμό του στο μεγαλύτερο γιο του, ηλικία 11 ετών, γιατί δεν καθόταν να διαβάσει, τον χτύπησε άσχημα και του ούρλιαζε σαν τρελό όπως είπε η γυναίκα του. Και του είπε, Γιώργο αν δεν πάρει βοήθεια τελειώσαμε, χωρίζουμε. Και στο πλαίσιο της βοήθειας που πήρε ο Γιώργος άρχισε σιγά σιγά ας το προσέξουμε αυτό για να πάμε πίσω από τον Γιώργο τώρα στην ιστορία του Γιώργου Επίσης. ένα κουβάρι δυσάρεστον αναμνήσεων βίας και σωματικής αλλά και συναισθηματικής κακοποίησης που είχε υποστεί από τον δικό του πατέρα έναν άγιο άνθρωπο όπως τον περιέγραφαν όλοι τότε, τον πατέρα του Γιώργου η σχέση του με τον πατέρα του τι έκανε τελικά. Φυλάκισε μέσα του πολύ θυμό και πολύ οργή που ήταν όμως διαρκώς παρούσα αυτή η οργή και ήταν διαρκώς παρόν αυτός ο θυμός στη σχέση του με τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Η ευχάριστη πρόσωψη του Γιώργου, η δημόσια εικόνα του, ήταν μια μάσκα που φορούσε ο Γιώργος. Πίσω από αυτή τη μάσκα ο Γιώργος παρέμενε πάντα αν και 41 ετών όπως είπαμε, ένα θυμωμένο και πληγωμένο παιδί, που επιτέλους έβρισκε το χώρο, συναισθηματικό και ψυχικό, να εκτονώσει το θυμό του. Και πού? Στη δική του οικογένεια. Πού? Στα δικά του παιδιά. Πού? Στη δική του γυναίκα. Ας το ξαναδούμε λίγο. Ο Γιώργος είχε υποστεί βία. Είχε υποστεί κακοποίηση. Η βία εκδηλώνεται τώρα πια από εκείνον στα δικά του παιδιά και στους δικούς του ανθρώπους. Βλέπετε ότι η διαδρομή της βίας Φωστά, μας ναι. πάει πίσω στον χρόνο. Γιατί στη ζωή μας κύριε καθηγητά το ξέρετε κι εσείς όλοι μας το ξέρουμε ότι καμιά φορά το παρελθόν με το παρόν μπλέκονται και δεν ξέρουμε που ανήκουμε. Συνδέει λοιπόν αυτή η διαδρομή της βίας με έναν πολύ επώδυνο τρόπο τις γενιές. Η γενιά πίσω από τον Γιώργο και η σημερινή γενιά του γιού του. Και υπάρχει ένα ερώτημα εδώ και σε αυτό θα ήθελα όλοι μας. Σαν γονείς, σαν μεγάλοι, σαν ενήλικες, αλλά και σαν κοινωνία να τοποθετηθούμε. Άραγε, αν δεν σταματήσει αυτός ο κύκλος της βίας, πού θα πάει αυτό, πώς θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Μπορούμε τώρα ήδη να φανταστούμε τον 11χρονο γιο του Γιώργου που τρώει ξύλο από τον μπαμπά του και του ουρλιάζει για τα μαθήματα τι οικογένεια και τι σχέσεις με τα δικά του παιδιά θα δημιουργήσει αύριο. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για βία μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. όμως φοβάμαι ότι το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε πάνω απ' όλα όλοι μας είναι να σκεφτούμε μήπως τελικά αφορά και εμένα αυτό. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέτε και θα ήθελα προτού προχωρήσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα να σας θέσω άλλη μια ερώτηση η οποία και μένα καμιά φορά έτσι με ξεφνιάζει. Θα ήθελα κύριε Βραχιόλια να μας πείτε συχνά ακούμε ή διαβάζουμε στις εφημερίδες από διάφορους αρθρογράφους για τον κύκλο της βίας. Το βάζω σε εισαγωγικά αυτό για τον κύκλο της βίας. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό και αν όντω υπάρχει αυτός ο κύκλος της βίας. Η ιστορία του Γιώργου αποτυπώνει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Η βία φέρνει βία και διαιωνίζεται μέσα από τη βία. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε και πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό τον κύκλο της βίας γιατί δυστυχώς μολύνει τις σχέσεις μας. Η βία είναι μια μόλυνση. Δεν θα σπεύσω κύριε καθηγητά να ονομάσω αμέσως τον βίαιο άνθρωπο κακό. Όπως είδαμε από τον Γιώργο, καμιά φορά αυτός που εκφράζει και εκτονώνει η βία υπάρχει πίσω από αυτή τη βία πολύ πόνος, πολύ θυμό, πολύ οργή, πολύ πίκρα, καταπιεσμένη και ζορισμένη. Όμως, απ' την άλλη υπάρχει και μια ευθύνη ενός ανθρώπου που όταν είναι σε μια ηλικία που έχει πια δικά του παιδιά ότι χρειάζεται να του δει αυτό το θέμα γιατί ξέρετε θα βγει κάποια στιγμή όσο και να το πιέσεις όσο και να το πιέσεις είναι σαν την μπάλα που σπρώχνει κανείς μέσα στη θάλασσα όσο και αν την πιέσουμε όσο και αν την πιέσουμε κάποια στιγμή θα φύγει αυτό λοιπόν το κύκλο της βίας έρχεται η πρόληψη να μας πει μέσα από τη δουλειά που γίνεται στην οικογένεια και στο σχολείο του πώς να τη σταματήσουμε. Όχι καταδικάζοντας και όχι απαραίτητα καταγγέλλοντας, σίγουρα θα υπάρξουν και αυτές τις στιγμές, αλλά κυρίως προσπαθώντας να αλλάξουμε τα κομμάτια εκείνα που μπορούμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε κύριε καθηγητά, αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας, οι λέξεις μας, μπορούμε, έχουμε έναν τρόπο να τα ελέγξουμε. Και ας είναι αυτό το πρώτο λιθαράκι που θα βάλουμε για να σταματήσουμε τη μόλυνση της βίας στη δική μας ζωή και στη ζωή κυρίως των παιδιών μας, δηλαδή της αυριανής γενιάς. Μάλιστα. Και τώρα μου έρθει μια ερώτηση, μου επιτρέψετε να την κάνω. Πολύ ευχαριστώ. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση και τα λέτε τόσο ωραία. Ε, άποψή μου τώρα την εκφράζω. Νομίζω ότι η βία συνεχώς αυξάνεται. Έχω αυτή την εντύπωση. Διορθώστε με. Και ότι αποτελεί συνεχώς η συνεχώς αυξανόμενη βία σημείο ε, κοινωνικής παρακμής. Και σε άλλες πάλι περιπτώσεις η βία είναι, είναι απόρρια να αποκτήσει κανείς έναν παράνομο πλούτο και χρησιμοποιεί τη βία. Αληθεύουν αυτά. Σε μια κοινωνία κύριε Μπουλιούκα που χάσαμε το πρόσωπο και μιλάμε για άτομο είναι πιο εύκολο να εισέλθουν τέτοιου είδους συναισθήματα. Σε μια κοινωνία που δεν έχει μάθει να εκφράζεται, δεν έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε. Έχουμε μάθει να ορλιάζουμε, να τσιρίζουμε, να υπερβάλλουμε, πάντως όχι να εκφραζόμαστε. Και σε μια κοινωνία που σας είπα, έχει υποστεί και υφίσταται διαρκώς έναν ψυχολογικό, ανελαίτο ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό βιασμό, είναι λογικό, μάλλον λογικό σε εισαγωγικά, ε, ναι. είναι μια συνέπεια αυτή να καθρεφτιστεί και στις σχέσεις μας. Και αν θέλετε να δείτε αυτό το κομμάτι της βίας, θα σας πρότεινα να δείτε τι συμβαίνει στις σχολικές αυλές και στις αίθουσες των σχολείων, γιατί εκεί έχουμε ένα καθρέφτη της κοινωνίας μας. Αλλά πάλι, χρειάζεται να, να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις ορολογίες μας, γιατί στις μέρες μας κάποιες λέξεις έχουν χρωματιστεί πολύ έντονα, για παράδειγμα η λέξη bullying ναι. που αναφέρεται στη σχολική βία και κάθε ακούμπημα ή κάθε ας πούμε κοντράρισμα δυο παιδιών για την μπάλα ή ξέρω εγώ ε, μια στιγμή έντασης εκλαμβάνεται από μας τους υπερευαίσθητους γονείς ως bullying και προσέξτε, απ' την άλλη όλη αυτή η ιστορία Θέλω να το πω και να το δούμε και από αυτή την πλευρά. Οκ, okay, υπάρχει, είναι ένα υπαρκό θέμα. Απ' την άλλη όμως, η δική μου βία, με τη δική μου βία, τι κάνω εγώ. Πώς μιλάω στο παιδί μου, πώς μιλάω στη γυναίκα μου. Πώς υποδέχομαι μια άσχημη αρνητική συμπεριφορά του παιδιού μου. Η τάση μας δυστυχώς είναι να καταγγείλουμε και να ασκήσουμε κριτική. Και δυστυχώς απ' την άλλη όμως δεν είμαστε και καλό παράδειγμα. Σωστά, Στο σημείο αυτό όμως, καλό θα ήταν να προχωρήσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά της ώρας επιστρέφουμε και πάλι στη ροή της εκπομπής μας. Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης Ήλις με καλεσμένο τον κύριο Βραχιόλια, ψυχολόγο, με τον οποίο συζητούμε για την βία και την κακοποίηση στην εποχή μας και το ρόλο της οικογένειας, ένα θέμα με πολύ προβληματισμό. Κύριε Βραχιόλια, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Ε, επειδή όπως ανέφερα στο βιογραφικό σας αλλά είναι και γνωστό στην τοπική μας κοινωνία ότι είστε σύμβουλος σε φορείς και δομές που υποστηρίζουν το παιδί και τις οικογένειες και έχετε δει πάρα πολύ κόσμο πείτε μας οι σημερινοί γονείς είναι βίαιοι ή όχι αν ρωτούσαμε τους ίδιους θα μας έλεγαν όχι αν όμως διευρύναμε λίγο τον όρο βία και σε αυτόν τον όρο εντάξουμε τη βία των λέξεων, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Θα σας πω μερικές φράσεις, και Μπουγιούκα. Θα με πεθάνεις εσύ. Γιατί δεν προσπαθείς λίγο σαν την αδερφή σου. Εσύ θα είσαι πάντα η μικρή μου αποτυχία. Δεν είσαι παιδί εσύ. Είσαι βάσανο, παλιό παιδό. Δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ να σε κάνω άνθρωπο πέστε μου, αυτές οι λέξεις, αυτές οι φράσεις, που κανείς μας δεν εξαιρείται από αυτή την φρασεολογία, ούτε εγώ που σας κάνω τον δάσκαλο και σας μιλώ, δεν έχουν μέσα τους βία. Έχουν, πώς να Δεν θα έλεγα ότι είναι βία ή όπως παράδειγμα παλιότερες εποχές και πιστεύω ότι κάθε νέα γενιά γονιών είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Όμως, Υπάρχει πολύ βία στις λέξεις μας, υπάρχει πολύ βία στα λόγια μας και αυτό χρειάζεται να το δούμε και αυτό είναι και ο ρόλος της πρόληψης και της δουλειά που γίνεται στις σχολές γονέων στο κέντρο πρόληψης και σε άλλους βέβαια φορείς, όχι μόνο στο κέντρο πρόληψης. Ακούστε πάλι, θέλω να μιλάμε βιωματικά. Μέσα από τη δική μου φωνή σήμερα θέλω να δώσω τη φωνή εκείνων των ανθρώπων και να φωτίσουμε εκείνες τις πτυχές της βίας που καθρεφτίζονται στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Ήταν ήδη κακό που με πείραζε, αλλά μερικές φορές πραγματικά με τρόμαζε, όπως όταν έλεγε πράγματα, μιλάει για το γονιό του κάποιος. Αυτό το αγόρι δεν μπορεί να είναι γιος μου. Κοίτα το πρόσωπό του. Γυναίκα, πάω στοίχημα ότι μας έκαναν πλάκα στο μεευτήριο. Μας άλλαξαν το μωρό. Γιατί να μην το πάμε πίσω και να το αλλάξουμε με το σωστό. Ήμουν μόνο έξι ετών και πραγματικά νόμιζα ότι θα με πάνε να με αφήσουν στο νοσοκομείο. Μια μέρα τελικά βρήκα το θάρρο, μεγάλο τώρα τα λέει αυτά, έτσι, για τον μπαμπά του. Μπαμπά, γιατί πάντα με πειράζει. Και τι μου απάντησε. Δεν σε πειράζω, παιδί μου. Απλά αστείευομαι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Τέτοια αστεία κάνουμε οι γονείς. Όμω σκεφτείτε. Έχουμε ευθύνη για αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας. Και ακόμα και σαν μεγάλος αυτός ο άνθρωπος λέει ότι το στίγμα αυτό που ο μπαμπάς του περιέγραφε ω αστεία είναι στη ζωή του κυρίαρχο. Η γλώσσα μας λοιπόν έχει βία. Κατηγοριοποιεί Βάζει ταμπέλες, σαρκάζει, βρίζει, ηρωνεύεται, χλεβάζει και πολύ συχνά έγινε τόσο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ώστε δεν το συνειδητοποιούμε. Ή αν μας πει κάποιος κάτι, λέμε έλα μωρέ, πλάκα έκανα. Yeah. Εγώ πιστεύω πολύ στην ευθύνη των γονιών. Πιστεύω πολύ ότι ενηλικίωση και ευθύνη πάνε μαζί. Και μόνο από εκεί, από την δική μας ευθύνη απέναντι σε αυτά που εμείς μπορούμε να αλλάξουμε. Γιατί το ερώτημα δεν είναι κύριε καθηγητά πώς μπορώ εγώ να αλλάξω εσάς. Το ερώτημα είναι για μένα τι ανάλαζα εγώ στον εαυτό μου θα βοηθούσα πολύ εσάς σωστά. να αλλάξετε. Βεβαίως. Πάρα πολύ σωστά. Ε, ευχαριστώ και μάλιστα με καλύψατε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει βία στη γλώσσα μας και με καλύψατε. Με καλύψετε. Στην αγγλική γλώσσα, αν θέλετε να δώσουμε ένα παράδειγμα ναι. με του αριθμού. οι Αμερικανοί έχουν ένα πάθο με του αριθμού και τα μετράνε όλα. Ναι. Και τα στατιστικά λεωμένα. Κλέβουμε ναι. κι εμεί λίγο από αυτά για να, ναι, 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 για να ναι. κάνουμε μια αναγωγή ναι, στα δικά ναι, μα. Ναι, 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 ναι. Η αγγλική γλώσσα λοιπόν διαθέτει 2.500 αρνητικά επίθετα. 2.500. Και μόνο 1.000 θετικά. Δηλαδή, αν θέλω να σα περιγράψω ας πούμε κάπως θα, έχω, θα έχω μια ευχαίρεια γλωσσική μεγαλύτερη στο να σας περιγράψω αρνητικά, αρνητικά παρά θετικά, ναι. Ακριβώς. <laughs> δηλαδή έχουμε φτιάξει και μια γλώσσα που ενισχύει την τάση μας να μιλάμε αρνητικά για κάθε 8 λέξεις που λέμε αρνητικές στο παιδί μας λέμε μια θετική και μάλιστα έχω ακούσει πολλούς γονείς να λένε δεν θυμάμαι ρε παιδί μου τη μάνα μου ή τον πατέρα μου να μου πούν μια φορά μπράβο ή πάρα πολλούς γονείς τι συγγνώμη τι είναι αυτό. Σωστά. Έχετε δίκιο. Σας μεταφέρω την εμπειρία από τις που κάνουμε με τους γονείς και τους ομιλίε και τις, έτσι, όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε εκεί. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα. Και τώρα θα έρθω και σε μια ερώτηση που αφορά ένα θέμα το οποίο έχει γίνει και καθημερινότητα. Το ακούμε πολλές φορές στις τηλεοράσεις, το, το βλέπουμε, το διαβάζουμε και στις εφημερίδες. Πείτε μου λίγο, η βία στα σχολεία, τι γνώμη έχετε για τη σχολική βία. Αν μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει και στον Εύρο θα ήμασταν ευτυχείς να πάρουν δύο-τρία στοιχεία. Ε, και το βασικότερο, πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η σχολική βία. Να πω καταρχήν ότι όταν λέμε σχολική βία, ο όρος σχολική δεν μας περιγράφει αυτό τό το πλαίσιο που δημιουργείται βία, μας περιγράφει το πλαίσιο που δημιουργεί τη βία. Μας περιγράφει το χώρο που συμβαίνει. Ναι. Δηλαδή, το σχολική βία δεν σημαίνει το σχολείο δημιουργεί βία, αλλά μια βία που συμβαίνει στο χώρο του σχολείου και δεν δημιουργείται από το σχολείο. Έτσι. Σας είπα και πριν ότι το σχολείο είναι ένα καθρέφτισμα της κοινωνίας. Και σίγουρα η κοινωνία μας, με όλα αυτά τα συναισθήματα που πνίγει μέσα της, και ας μου επιτραπεί να το πω και αυτό, 400 χρόνια ραγιάδες ήμασταν και καταπίναμε. Κάτι έχει αφήσει αυτό μέσα μας και ζούμε στιγμές δυστυχώς που πάλι καταπίνουμε. Το ερώτημα για τη βία στα σχολεία είναι, ναι υπάρχει ένα κομμάτι υπαρκτό και χρειάζεται αντιμετώπιση. Παρότι τώρα αρχίζουμε να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Παλιότερα κύριε καθηγητά δεν είχαμε δεν είχαμε έρευνες που να μας, δίνουν, να μας αποτυπώνουν το ζήτημα το, και το πρόβλημα. Και έτσι τι κάναμε παλιά. Οι γονεί τρομάζαμε σε αυτά που ακούγαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούγαμε λοιπόν στις ειδήσει, έκτη η Ελλάδα στο φαινόμενο της σχολικής βίας στην Ευρώπη. Μικρή παρένθεση εδώ. Οι χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα, που δεν το μάθαμε βέβαια από τις ειδήσει, ήταν έξι. Καταλαβαίνετε ότι επειδή ο φόβος είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για κάποιους που θέλουν να μας κρατάνε έτσι υποβόλυμους, γιατί όσο φοβάσαι τόσο θα δώσεις και θα παραχωρήσεις μέρος της ελευθερίας σου για να υποτίθεται να νιώσεις ασφαλής. Εμείς θέλουμε τα σχολεία χώρους ανοιχτούς, χώρους χαράς και τα κομμάτια εκείνα τα δυσάρεστα κομμάτια της βίας χρειάζεται να αντιμετωπίζονται μέσα στο χώρο του σχολείου. Από τους ίδιους τους λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους γονείς. Και υπάρχουν τέτοιου είδους προτάσεις που δοκιμάζονται και εφαρμόζονται mm -hmm. και στη χώρα μας. Το ζήτημα λοιπόν της σχολικής βίας χρειάζεται την προσοχή μας και κυρίως χρειάζεται να μην ακουμπήσει την τάση μας για υπερβολή. Γιατί τότε γρήγορα και εύκολα θα καταδικάζουμε κάθε είδους επαφή των παιδιών, έντονη επαφή, δυναμική επαφή των παιδιών στο σχολείο. Θέλει προσοχή. Γιατί είμαστε όλοι σε μια ετοιμότητα να καταγγείλουμε. Αλλά ποτέ τον εαυτό μας. Έχετε δίκιο. Και θα ήθελα να κάνω μία τελευταία ερώτηση πριν το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Και είναι και πολύ σημαντική μπορούμε να προλάβουμε τη βία. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι έχετε να μας συμβουλεύσετε εσείς όσο πλέον κατάλληλο στα θέματα αυτά και μάλιστα με τόσο τεράστια, με τόσο μεγάλη εμπειρία τόσων χρόνων. Για μένα και για το κάθε ζήτημα, για το κάθε πρόβλημα ψυχικό ή κοινωνικό, φορέας, βασικός φορέας αλλαγής είναι ο εαυτός μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από τη δουλειά που ο καθένα μα πρέπει να κάνει με τον εαυτό του. Τι σημαίνει η δουλειά με τον εαυτό μου, προσέχω το πώ μιλάω, προσέχω το πώ ακούω. Είναι αλήθεια ότι και στον τρόπο που μιλάμε και στον τρόπο που ακούμε ενθαρρύνουμε δυστυχώς ένα βίαιο τρόπο επικοινωνίας και επαφής. Λέει ας πούμε για παράδειγμα μια μαμά «Είσαι βάσανο, Κάνει συνέχεια φασαρία. Δεν σ' αντέχω άλλο. Όμως τι θέλει να πει. Θέλει να πει χρειάζομαι ησυχία. Χρειάζομαι ηρεμία. Τόσο απλά. Αν έλεγε χρειάζομαι ηρεμία και χρειάζομαι ησυχία τι λέτε ότι θα έκανε το παιδί. Εγώ πιστεύω θα είχε περισσότερες πιθανότητες να ακούσει την ανάγκη της μαμάς. Γιατί τότε δεν θα ένιωθε ότι η μαμά με κάποιο τρόπο το πυροβολεί. Και τέτοιου είδους καθημερινά ζητήματα είναι, είναι πολύ συχνά στην κάθε οικογένεια. Έρχεται ένα παιδί και μας λέει μάλωσα με τον Γιώργο στο σχολείο ή με τον Μανώλη ή με τον Νίκο. Τι κάνουμε εμείς, ε, Τέτοιο είσαι, κάθε φορά τα ίδια. Σπέβδουμε αμέσως την κριτική ή αρχίζουμε τις συμβουλές. Κάτσε θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά του να το κανονίσουμε ή ξέρω εγώ το είπε στην κυρία, έκανες αυτό, έκανες το άλλο. Και τι κάνουμε έτσι. Ξεχνάμε να δώσουμε στο παιδί την αίσθηση ότι το νιώσαμε. Την αίσθηση δηλαδή ότι καταλάβαμε ότι αυτό που έγινε το συναχώρεσε. Θα μπορούσαμε απλά να πούμε ακούγεσαι πολύ συναχωρεμένος. Αν αλλάξουμε λοιπόν τον τρόπο που επικοινωνούμε πιστεύω ότι θα βάλουμε ένα σημαντικό λιθαράκι να περιορίσουμε την εσωτερική μας μόλυνση γιατί αυτό που μολύνει μέσα μας την ψυχή μας αυτό διαχέουμε και στο περιβάλλον μας. Οι χαρούμενοι και χαριτωμένοι άνθρωποι στο περιβάλλον τους έχουν χαρούμενους και χαριτωμένους ανθρώπους. Έτσι, έτσι. Και δημιουργούν. Και θέλουμε, όπως η Μέλησε στο Μέλη, να είμαστε κοντά τους. Έτσι. Μάλιστα. Ε, κύριε Βαρχιόλια, αγαπητοί μου ακροατές, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, και σε λίγα λεπτά τη ώρα επιστρέφουμε και πάλι στη ροή τη εκπομπή μα. Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης της με καλεσμένο τον κύριο Ευστράτιο Βραχιόλια ψυχολόγο με τον οποίο συζητήσαμε ένα ενδιαφέρον θέμα που αφορά την βία και την κακοποίηση στην εποχή μας αλλά και το ρόλο της οικογένειας. Αγαπητέ μου κύριε Βραχιόλια αντιλαμβάνομαι ότι η περιέργειά μου σας κούρασε με τις συνεχείς ερωτήσεις μου αλλά πραγματικά ήταν όλα ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε σήμερα και ελπίζω και διαφωτιστικά για τους φίλους ακροατές της εκπομπής μας. Όμως, ξέρετε, θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με ένα μήνυμα με την αφορμή της σημερινής ημέρας της 19 η Νοεμβρίου την Παγκόσμια ημέρα κακοποίησης των παιδιών. Τι θα μας λέγατε. Δεν το είχα προετοιμάσει αυτό που θα πω τώρα. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι μου έρχεται στο νου κάτι που διάβασα κάποτε και είναι ένα ακρονίμιο που αν το δει κανεί κατακόρυφα σημαντίζει τη λέξη σκάβε. Το σκάβε λοιπόν σημαίνει συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση αυτού. Συνεχής και αδιάκοπη. Μάλιστα. αυτό θα είναι το μήνυμά μου σε αυτούς που ακουμπάνε παιδικές ψυχές. Και επειδή ο καιρός που άνοιξαν τα σχολεία δεν είναι πολύ μακριά. Βεβαίως ας προσκαλέσουμε όλοι μας τους εαυτούς μας με την αρχή που σηματοδοτεί η σχολική χρονιά να κάνουμε και μια αρχή στον τρόπο που μιλάμε. Να περιορίσουμε τη βία των λέξεων από αυτό που περνάει από το χέρι μας. Μπορεί να μην σταματήσουμε αυτόν που κακοποιεί ένα παιδί που και αυτό έχει μεγάλη σημασία αλλά ας σταματήσουμε και ας περιορίσουμε τις πιθανότητες το δικό μας παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που εγώ μπορεί να το ζω ή να το ονοματίζω θετικό, αλλά εκείνο να το βιώνει και είπαμε πολλά παραδείγματα στην εκπομπή μας ως κακοποιητικό. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Βερχιούλη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την σημερινή σας παρουσία στο ράδιο Ελπίδα, στην εκκλησιαστική φωνή της Μητροπόλεως μας αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα, τα τόσο σημαντικά και επίκαιρα πράγματα που μας αναφέρετε, για τη βία και την κακοποίηση στην εποχή μας, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας. Της οικογένειας που, όπως προείπα, αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, την βάση η οποία καθορίζει και το μέλλον της κοινωνίας. Και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Η υγιής οικογένεια σημαίνει αναμφίβολα και κοινωνία υγιή με ένα βέβαιο μέλλον. Ας τα λάβουν υπόψη μας όλοι οι ακροατές και ειδικά οι γονείς τα όσα ακούσαν σήμερα και ας προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν. Σας εύχομαι να είστε πάντα γερός και να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας οι οποίες είναι πάρα πολλέ και σημαντικές και με το ίδιο ενδιαφέρον φυσικά που είχατε και μέχρι σήμερα. Πραγματικά σας θαυμάζω, σας ζηλεύω. Θα πρέπει δεν να γνωρίζετε ότι η προσφορά σας αναμφίβολα στην τοπική μας κοινωνία είναι ιδιαίτερα, μα πολύ ιδιαίτερα, σημαντική. Συνεχίστε να βοηθάτε το συνάνθρωπό μας. Εύχομαι τέλος υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία στην ευλογημένη σας οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά και ήταν ευλογία που συνομίλησα μαζί σας και που είχα αυτή τη δυνατότητα. Ο τρόπος που βάλατε τις ερωτήσεις, το στίγμα που δώσατε, το πνεύμα έτσι της ζεστασιάς που ένιωσα κοντά σας, νομίζω απελευθέρωσε και τη δική μου δυνατότητα να επικοινωνήσω με το μέσα μου και αυτό το μέσα μου να μεταφέρω έξω μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και με την απάντησή σας βέβαια μου δίνει το κουράγιο να ξανασυναντηθούμε δηλαδή στο ράδιο Ελπίδα. Αν με αντέχετε βεβαίω. Βεβαιότατα και σας αντέχουμε. Εμείς φίλοι ακροατές αφού σας ευχαριστήσω θερμά τόσο εσά όσο και τον ηχολήπτη μας τον πατέρα Χρυσόστομο ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για το επόμενο Σάββατο για να εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Έως τότε χαίρετε και υγιενετε Εφόλη της ύλη. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ασχολείται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ραδιοφωνικές παρεμβάσεις Εφόλη της ύλη από τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα Ακτουάριο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα Μηνύματα Ελπίδας Εφόλης της Ήλης